Εδώ, Δουλιστάν, Μουγκιστάν, Απικιστάν. Και οι νομοί το ευνοούν πάρα αυτά. Τόσοι γονεί. Μόνο στα social media ή στα Google Maps έπρεπε να γράψουν κάτι και όχι να προσφύγουν στις πλησιαστέρες αρχές. Αλλά θα τους έλεγαν δυσφημής. Δεν υπήρχε περίπτωση να ανέβρουν, να ελέγξουν, τα ξέρετε. Και εις όσους είναι καταγεγραμμένο στο DNA, να επιμένουν την πάσα αλήθεια, ε, αυτοί έχουν όλους τους επιόρκους πασών των βαθμίδων εναντίον τους, έως θανάτου. Βλέπετε τα πλάνα με τα μηχανήματα, και ανίδεως, και άπειρος, και μη ο οχριά. Ακούσαμε στο Μέγκα τέο εργαζόμενο να τονίζει ότι τα μηχανήματα εκλάπησαν από τη Βουλγαρία. Ασυντήρητα σε πολυάθλια κατάσταση. Ήταν να πάνε σε σκραπ, τα έβαψε, τα φέρε στο δουλειά μουγκιστά, Μουγκιστάν, Απικιστάν και τα λειτουργούσε πολλά χρόνια. Και εξηγούσε από ποια σεμινάρια εννιά τουλάχιστον μηνών στην Ιταλία πρέπει να παρακολουθήσεις και να ξαναπιστοποιήσεις. Και εννοείται πλέον να πιστοποιήσω ως ειδικός για το τάδε μηχάνημα ως κυριστής. Επέμενα ότι είμαστε τρισχύριστα. Προ δεκαετιών έπεφταν τρενάκια από τόσο ψηλά που δεν υποψιάζεσαι. Σκέψου να είχαν αυτόν αυτός ο κύριος κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ εν γνώση του είχε στήσει καρτέρι ο θάνατος. Κράτος εστί δύναμις. Κράτος σε εισαγωγικά είναι εδώ. Είναι απικιστάν και του κάθε τη χάρπα στο απατεώνα ο χώρος. Ναι. Το στο Λούνα Πάρκ, στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής, έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Αυτό είναι. Και προσοχή Έλληνες, μην πεθαίνετε τις Κυριακές. Ο αρτιότερος του Υπουργικού, μόνον στα λογίδρια άνευ τελειωμού, Άδωνης Γεωργιάδης, τι μας λέει, λογικόν. Αποουσίαζε ο γιατρός Αφού ήταν Κυριακή, καταφθάνουν βίντεο προ όλου του δημοσιογράφου με ασθενεί που κοίτονται στο πάτωμα στην άκρη του δρόμου. Λένε ποιον εκθέτουν πάνω απ' όλα τον Υπουργό Υγεία. Είχα πει ξεχάστε τη δημόσια υγεία όταν πρώτα ανέλαβε. Ε, Τι εικόνε που προανέφερα δεν ήταν ούτε Σαββατοκυριακό άδονη. Έχει σταλεί στα λίστα social media από την κυρία Ελένη Κάρα Νικόλα και βλέπετε στο δάπεδο του ασθενή Μέγας Τρεντερίτιδα στην Ίσο Τελευταία νέα και για το θανατηφόρο ατύχημα από την απόπειρα εμβολισμού του ελληνικού λιμενικού σκάφου. Ένα ταχύπλο που διέφυγε από τουρκικέ ακτέ προσπάθησε να διαφύγει και συνέχεια εμβόλισε το σκάφο του λιμενικού. Οι λιμενικοί μα έριξαν προειδοποιητικέ και εν συνεχεία στοχευμένε βολέ στον κινητήρα του. Από βολίδα προήλθε ο θάνατο 39χρονου μετανάστη κατά τη διάρκεια επεισοδίου ανοιχτά τη σήμη. Δελτίον τύπου τις πρωινέ ώρες σήμερα πληροφορεί. Το περιπολικό σκάφο που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά σήμη, ύποπτο ταχύπλο σκάφο. Ο σκάφος δεν υπάκουσε στις υποδείξεις λιμενικών και ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη με τη χρήση χητικών οπτικών σημάτων, στα οποία το ταχύπλο δεν συμμορφώθηκε, εκτελώντας επανειλημμένα ακραία επικίνδυνους ελιγμούς, εμβολίζοντας το σκάφος του λιμενικού στην αριστερή πλευρά, συγκεκριμένα στη θέση κυβερνήτη προκειμένου να αποτραπεί ο άμεσο κίνδυνο, πραγματοποιήθηκαν αρχικά προειδοποιητικέ βολέ, χωρί αποτέλεσμα. Ακολούθω στοχευμένε στον εξολέμβιο κινητήρα που αποσκοπούσαν στην ακινητοποίηση του ταχυπλώου. Κατόπιν ελέγχου επί του ταχυπλωου διαπιστωθηκε διαπιστώθηκε ότι ένα 39χρονο άνδρα είχε τραυματιστεί θανάσιμα, πιθανόν αποβολίδα. Επέβαιναν 14 αλδαποί, 5 ανήλικοι, 8 άνδρες, 1 γυναίκα. Συνελήφθησαν δύο αλδαποί που αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Mm. Κωνσταντίνος Κομπός, γεννημένος το 1976. Είναι ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών. Η Κύπριακη Δημοκρατία συνένεσε να παρευρεθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες 29 Αυγούστου 2024. Ο κύριος Κόμβος μιλά για επικοδομητική στάση της Λευκοσίας και ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνο Λετιμπιώτης τη χαρακτηρίζει κίνηση υψίστης πολιτικής σημασίας. Το συμβούλιο αυτό θα έπρεπε να γίνει στη Βουδαπέστη και πραγματοποιείται στι Βρυξέλλες και τιμωρούν τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Ορμπαν, που διεξήγαγε συνομιλίε με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Είναι και υπέρμαχο του να νικήσει ο Τραμπ. Τον είχε επισκεφθεί προσφάτω. Εάν την προδίδουν από εκείνη την κυβέρνηση μέσα από την Κύπρο, προ τα πού το πάνε, Να ενώσουν την Κύπρο με την Τουρκία! Μόνο τότε θα ήταν. Με γης της πολιτικής σημασίας. Υπουργοί, υπουργίσκοι, κόμπε, γιατί δεν παρετήσε. Να θυμίσω κάτι εδώ. Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να σταματήσουν κάθε προενταξιακή οικονομική βοήθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά υπάρχουν στη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης 21η Σεπτεμβρίου του 2005 και το πέτυχε τότε η ελληνική αντιπροσωπεία. Σήμερα προς τα πού το πάτε όλοι και σας φταίει μόνο ο ο youtuber με τον μοναδικό influencer τον τουρκό Κύπριο έκαναν εκεί αβάντες για κρυμμένες ειδήσεις. Έγκυρη ενημέρωση εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.